Σοκαρισμένοι ακόμη και οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες 17χρονο μαθητή στο Ηράκλειο που είχε εξελιχθεί σε βαποράκι, μοιράζοντας χασί σε ανηλίκους. Η έμπειρη ματιά των αστυνομικών αποκάλυψε τις προθέσεις των μαθητών που εντοπίστηκαν να κινούνται ύποπτα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Προκαλεί τεράστια ερωτηματικά, κυρίως κοινωνικής φύσεως αλλά και εγκληματολογικής, το ότι ένα παιδί σε αυτή την ανήλικη, ας το πούμε, ζωή του, καταιγήθη με μια ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Η ποσότητα είναι πουσιώδης, όμως αντίθετα ουσιώδη είναι τα ζητήματα, τα κοινωνικά που από εδώ και πέρα πρέπει να μας απασχολήσουν. Η σύλληψη του 17χρονου φέρνει στο προσκήνιο τους φόβους και την αγωνία της κοινωνίας για το πόσο εύκολα τα ναρκωτικά μπορούν να φτάσουν μέχρι και το κατόφλι των σχολείων, αφού επιτίδιοι δεν διστάζουν να επιστρατεύσουν παιδιά ως βαποράκια. Η έρευνα στις τσέπες του 17χρονου που κατάγεται από την Αλβανία αποκάλυψε 9 ποσότητες χασίς με συνέπεια να περάσει τη νύχτα στα κρατητήρια μαζί και ο πατέρας του, ο οποίος συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας. Η θέση του παιδιού είναι ότι παρασυρώμενο από την νεανική του επιπολαιότητα και από την παρέα συνομιλίκων για λόγους πειραματισμού προμηθεύτηκαν τη συγκεκριμένη ποσότητα για προσωπική χρήση για πρώτη φορά. Είναι συντετριμμένος, προέρχεται από μια οικογένεια που πραγματικά έχει υποδείξει μια υποδειγματική προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική διαδρομή. Ο ίδιος είναι μαθητής πρώτης λυκείου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως εξηγεί ο συνήγορος της οικογένειας του ανηλίκου, ο ίδιος αρνείται ότι εμπορευόταν τα ναρκωτικά. Ισχυρίζεται ότι αγόρασαν την ποσότητα μαζί με φίλους και συμμαθητές του για να δοκιμάσουν για πρώτη φορά. Στο ότι ήταν επιμερισμένες οι ποσότητες και απλά να κρατήσω το ότι είχε συλληφθεί και κάποιος άλλος συνομιλικός του, όπου δεν ανεβρέθη όμως σε κάποια από τις σφαίρες κατοχής του, κάποια από τις συσκευασίες. Αυτό το οποίο δυστυχώς προέκυψε είναι ότι πάρα πολλές φορές γινόμαστε όλοι μάρτυρες του φαινομένου του μιμητισμού, όπου οι ανήλικοι με σκοπό να πειραματιστούν ή και να μιμηθούν κακές συνήθειες ενηλίκων, προβαίνουν ακόμα και σε τέτοιες, εκδηλώνουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ωστόσο, η εισαγγελέας όπου οδηγήθηκε το πρωί ο 17χρονος ήταν καταπέλτης, ασκώντας δίωξη στον ανήλικο μαθητή για διακίνηση ναρκωτικών. Εξέλιξη που προκάλεσε σοκ στην οικογένειά του. Δεν είχε δώσει καμία ένδειξη ότι έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε τέτοια αξιόπινη πράξη. Αυτός είναι και ο λόγος που θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο συμβάν ήταν μεμονωμένο και αποτελεί μοναδική παραφωνία στην όλη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Απολογούμενος στον ανακριτή, ο 17χρονος ισχυρίστηκε ότι κρατούσε τα ναρκωτικά για λογαριασμό όλης της παρέας. Γι' αυτό και δεν βρέθηκε τίποτα πάνω στους υπόλοιπους προσαχθέντες. Ο 17χρονος αφέθηκε τελικά ελεύθερος μετά την απολογία του, όμως η επιμέλειά του ανατέθηκε στην επιμελήτρια ανηλίκων.